λάθος έχουν κάνει οι κατασκευαστές που κατασκευάζουν τόσα χρόνια ψυγεία. Θέλω σε παρακαλώ να σου πω ότι δεν πρέπει να τα βάζουμε στην πόρτα του ψυγείου τα αυγά, είτε είναι βαμμένα είτε όχι. Εκεί τα βάζω πάντα εγώ, να ξέρετε. Όλοι, μα εκεί είναι στην πόρτα ρε, του ψυγείου τα βάζω τα αυγά. Εκεί είναι οι αυγοθήκες. Λοιπόν, ο Δήμος έχει βγάλει κάποιες οδηγίες. Έχουμε ετοιμάσει εμείς μια καρτούλα για εσάς να σας τη δείξουμε, γιατί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τα αυγά. Δεν πρέπει να παραμένουν σε θερμοκρασία δωματίου περισσότερο από 2 ώρες. Πάντως αυτό που λέει ο ΕΟΔΗ, το άκουσα εδώ που έλεγε ο φίλος που είχαμε φιλοξενήσει, ναι, ότι τα αυγά δεν είναι απαραίτητο να τα βάζεις στο ψυγείο, τα αφήνεις και έξω. Ναι, ρε Σπύρο, έτσι, αλλά τα αφήνω, δηλαδή, τώρα... Σκέψου ότι σε πολλά χωριά, άμα αν είμαστε από χωριό, εγώ από χωριό είμαι, ότι τα αυγά τα αφήναν έξω. Δεν τα βάζανε σε ψυγεία, είχαν ψυγεία. Όχι. Ωραία, αλλά τώρα εδώ στο κέντρο, ότι άμα είσαι δηλαδή η Αθήνα και αυτά, ή στις μεγάλες πόλεις που έχει περισσότερο έτσι και συγκεντρώνονται και περισσότερο ζέστη και βέβαια. Κρατήστε το, το κρατώ με μια επιφύλαξη αυτό. Εγώ προσωπικά. Βάλτε και με τον ΕΟΔΗ τώρα κι εσύ. Διατηρήστε, λέει, τα σφιχτά αυγά στο ψυγείο μέχρι να σερβιριστούν. Χρειάζεται προσοχή. Εννοεί τα κόκκινα αυγά αυτό, τα κόκκινα. Ναι, τα σφιχτά αυγά. Και αν επιθυμείτε να, να καταναλώσετε αυτά που βάψατε, βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη βαφή για τρόφιμα. Μην αφήνετε τα αυγά στην πόρτα του ψυγείου. Θα τρελαθώ.